Αυξημένη είναι η κίνηση σε όλους τους δρόμους Δυτικής Μακεδονίας. Τόσο στα μεγάλα οδικά δίκτυα όπως η Εγνατία, όσο και στους επαρχιακούς ορεινούς δρόμους, παρατηρείται αύξηση της διέλευσης οχημάτων, αιτία μετακινήσεις των εκδρομών της πρωτοχρονιάς. Στους δρόμους είναι και η τροχέα. Το διάστημα αυτό, η υπηρεσία έχει αυξήσει τον αριθμό μπλόκων, όπως και τα αλκοτέστ. Σχεδιάστηκαν έκτακτα μέτρα τροχέας κατά το χρονικό διάστημα από 20 12 έως και 7 1. Δηλαδή καθ' όλη τη διάρκεια των εορτών. Η υπηρεσία της τροχέας Ιορδαίας θα βρίσκεται στους δρόμους τόσο στο εθνικό όσο και στο επαρχιακό δίκτυο, με όλο το προσωπικό που διαθέτει, με όλα τα μέσα που διαθέτει, με εμφανή αλλά και συμβατικά περιπολικά. Σκοπός της παρουσίας μας είναι η διευκόλυνση στη μετακίνηση των πολιτών και η αύξηση του βαθμού της οδικής ασφάλειας. Αυτό θα το επιτύχουμε με την καθημερινή τροχονομική αστυνόμευση τόσο στο εθνικό όσο και στο επαρχιακό δίκτυο, αλλά και μέσα στην πόλη, σε σημεία όπου υπάρχει αυξημένη κίνηση λόγω των εορτών. Θέλω να επισημάνω ότι θα βεβαιώνονται επικίνδυνες παραβάσεις, οι παραβάσεις του σκληρού πυρήνα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, που είναι αυτές που οδηγούν ευθέως στην πρόκληση των τροχαίων ατυχημάτων. Θα δώσουμε με ιδιαίτερη βαρύτητα και θα συγκροτήσουμε ειδικά συνεργεία ελέγχου μέθης καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αλλά και κατά τις νυχτερινές ώρες. Έχει διαπιστωθεί ότι και τις απογευματινές και νωρίς τις βραδινές ώρες έχουν διαπιστωθεί οδηγοί να έχουν κάνει χρήση αλκοόλ και να έχουν οδηγήσει. Για το λόγο αυτό η υπηρεσία μας θα δώσει βαρύτητα και την ημέρα και τη νύχτα στους ελέγχους μέθης, γιατί βλέπω ότι στην περιοχή μας υπάρχει μια συνεχής αύξηση αυτής της συγκεκριμένης παράβασης. Επίσης, θα αστυνομεύσουμε τα σημεία εκείνα όπου συνήθως γίνονται τροχαία ατυχήματα. Θα τα αστυνομεύσουμε όχι για να βεβαιώσουμε παραβάσεις, αλλά θα έχουμε εκεί μια εμφανή παρουσία, ούτως ώστε να αποτρέψουμε τους οδηγούς να τελούν επικίνδυνες παραβάσεις.